Bonita, amor. ¿Qué quieres saber? El hecho. Me. Καλημέρα και πάλι, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμη βίντεο. Λοιπόν, ο σκοπός αυτού του βίντεο ποιος είναι? Πολλοί κόσμοι αναρωτιέται πώς προετοιμάζει τη σόγια. Είτε η σόγια είναι κεμπάπ, ουσιαστικά δηλαδή τέτοιου είδους κομματάκια, είτε είναι κομμένη, ψιλοκομμένη, ουσιαστικά σαν κιμά τη σόγια. Λοιπόν, έχουμε εδώ πέρα. Αυτό είναι το έτοιμο προϊόν. Όπως μπορείς να καταλάβεις, είναι, η διαδικασία είναι πάρα πολύ απλή. Θα σου δείξω πώς γίνεται. Αν τα αφήνω εδώ πέρα, χωρίς να πιέσει τίποτα. Η σόγια. GMO free, βιολογική, 1 ευρώ, τα 200 γραμμάρια, τσάμπα. Χωρίς χοληστερίνη, ενδοτοξίνες, θεροκυκλικές αμήνες, πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες, σκοτωμένο ζωάκι. Μπορείς να τραφείς, φίλε, με κάτι που μοιάζει με το κρέας και είναι εξίσου καλό. Λοιπόν, Γιάννης, πόσο απλό είναι? Βρασμένο νερό και ρίχνεις μέχρι να καλύψεις ουσιαστικά την επιφάνεια της σόγιας που έχεις μπροστά σου. Δεν χρειάζεται να κολυμπήσει και να βάλεις λίγο περισσότερο, δεν τρέχει τίποτα. Η σόγια απορροφάει όσο μπορεί να απορροφήσει και το υπόλοιπο μένει στο πιάτο σου. Οπα. Οπότε ουσιαστικά η φάση ποια είναι αυτή? Το βλέπεις. Είναι, το αφήνεις όσο έχει 10 λεπτά και αυτό ήτανε. Μετά το μαγειρεύεις κανονικά όπως θα μαγείρευες οποιοδήποτε είδος κρέατος. Δεν χρειάζεται να τρως κρέας λοιπόν. Τρως κάτι πολύ πιο υγιεινό, έχει πάρα με γεύση. Το μαγειρεύεις, δηλαδή βάζεις αλάτι, πιπέρι, κανέλα, ρίγανη, καυτερό, πιπέρι, πειραματίζεσαι, κρεμμύδι, σκόρδο και το παίρνεις. Το τρως, ξέρω εγώ. Το βάζεις στα μακαρόνια. Το φτιάχνεις κεμπάπ από σουβλάκι. Μπορείς να βάλεις σάλτσα με κάρι. Μπορείς να κάνεις 4.000 πράγματα. Ό,τι θα μπορείς να κάνεις με το κρέας και σε τον εφημισμό που χρησιμοποιείς για το πτωματάκι ζώου, μπορείς να το κάνεις με κάτι το οποίο προέρχεται από φυτά. Είναι βιολογική, είναι GMO free. Απλά κάτω. Μην είσαι ένα άσπλαχνο. Λοιπόν, πρόσεξε να δεις. Αυτή είναι εδώ η έτοιμη εκδοχή. Είναι περίπου 10 λεπτά μετά. Όπως βλέπεις αυτό το νερό, απλά το πετάς. Και την βάζεις πάνω στο τηγάνι, ρε φίλε. Βάζεις, θες να βάλεις λίγο λαδάκι, βάλε λίγο λαδάκι. Δεν πειράζει τώρα. Προκειμένου να μην τρως ζωάκια, θα φτάσει και στιγμή που δεν θες λαδάκι. Η ποσότητα, όπως βλέπεις, είναι τεράστια. Αυτό φτιάχνει τουλάχιστον για 4 άτομα. Σε γεμίζει πολύ στην κυλίτσα σου. Δεν έχεις κανένα πρόβλημα. Και πολλοί κόσμοι φοβάται τη σόγια. Θα αφήσω πολλά link από κάτω τα οποία ουσιαστικά θα σου αποδεικνύουν ότι η σόγια δεν έχει τίποτα να φοβηθείς. Πρέπει να φας σε φάση κάτι, νομίζω ήταν 200 cup. Μπορεί να λέω και πολύ. Η ποσότητα πρέπει να. Φας για να πάθεις κάτι από τη σόγια είναι τρομερά μεγάλη. Δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα. Φάε σόγια, άστε τα ζωάκια εκτός από το φαγητό. Δεν υπάρχει κανένας λόγος. Κανένας λόγος. Και δεν υπάρχει δικαιολογία, όχι απλά δεν υπάρχει λόγος. Η συγκεκριμένη σταγή θα το χρησιμοποιήσουμε σε βίντεο που έρχεται μετά. Μπρουάρ, τα σταξά. Σε βίντεο που έρχεται μετά, μην είναι συντονισμένο. Ήθελα μωρό μου. Πάρτο. Ναι. Έλα εδώ εσύ. Μπράβο, λυκάκι.